Λοιπόν, ο κύριος Χριστοφίδης και η κυρία Τσιρίδου είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία μου και κύριε. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Στον συνάδελφο, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, απλώς να πω εγώ ότι επειδή με ενημέρωσαν ότι ο κύριος Πογιατζής, ο πρόεδρος αρχής κατά της διαφθοράς, ήταν στην κρατική τηλεόραση, να πούμε ότι τον είχαμε προσκαλέσει και εμείς χθες τον κύριο Πογιατζή για να είναι μαζί μας. Μας είχε πει ότι θα κάνει μία εμφάνιση και δεν θα ξαναεμφανιστεί. Δεν έκανε όμως μόνο μία εμφάνιση και δεν εμφανίστηκε ξανά. Απλώς ενδεχομένως να μην ήθελε να βγει στην εκπομπή. Δεν παρακαλάμε βεβαίως κανένα να είναι καλεσμένο στην εκπομπή. Εμείς θέλουμε ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση στον κόσμο. Το λέω και το επισημάνω γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν υπάρχει αλήθεια πρέπει να τη λέμε. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, κυρία μου και κυρία Τσιρίδου, θα ξεκινήσω από εσάς. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πιστεύετε και υποστηρίζετε, αντιλαμβάνομαι, αν κάνω λάθος να με διαψεύσετε, ότι ενώ συζητάγατε στην Επιτροπή Οικονομικών για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ήταν και εκεί η αρχή κατά της διαφθοράς για να πει «Ρε παιδιά, θέλω κόσμο, άρα θέλω λεφτά για να μπορώ να φτιάχνουμε τις υποθέσεις ενώ να τις ερευνούμε που έχουμε ενώπιον μας». Ο κύριος Χριστοφίδης λειτουργήσε λίγο εγωιστικά και πήρε την ευκαιρία να ρωτήσει για τον κύριο Αναστασιάδη. Τα κατάλαβα καλά. Να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, όλη μέρα τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών μελετούσαμε τους προϋπολογισμούς όλων των αρμόδιων Υπουργείων Φορέων, Αρχών που έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη και τη δημόσια τάξη. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, λοιπόν, είχε το δικό της προϋπολογισμό που αφιερώσαμε το χρόνο για να μελετήσουμε ακριβώς τις ανάγκες τους για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και ακριβώς πολύ σωστά είπατε, στα πλαίσια αυτού του προϋπολογισμού τέθηκαν κάποια ζητήματα για τα οποία θέλουμε να σχολιάσουμε. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώ από το εξής. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η ηγεσία του και ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Αναστασιάδης, πρωτοστάτησαν για να ιδρυθεί επιτέλους σε αυτόν τον τόπο η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, που πρέπει να πούμε ότι ήταν μόνο ένα σκέλος της μεταρρύθμισης επί δικής μας διακυβέρνησης, που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να γίνει με άξονα τη δικαιοσύνη, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Και η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, λοιπόν, ήταν ένα από τα τρία πολύ σοβαρά νομοσχέδια που έφερε η διακυβέρνηση Δ.Σ. Αναστασιάδη, το νομοσχέδιο για την προστασία των πληροφοριοδοτών, το νομοσχέδιο για το λόμπινγκ και βεβαίως η ίδρυση αυτής της πάρα πολύ σημαντικής αρχής, που ήταν κάτι που ο κόσμος ζητούσε. Ήταν ευθύνη μας να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτή η αρχή λοιπόν κατά της διαφθοράς, όπως είπα πρώτα απ' όλα, είναι ανεξάρτητη. Και θα πρέπει αυτό να το σεβαστούμε. Όπως για παράδειγμα τα δικαστήρια ενεργούν ανεξάρτητα και εκδικάζουν τις δικές τους υποθέσεις, έτσι και η αρχή κατά της διαφθοράς. Και εμείς οι ίδιοι βουλευτές που ψηφίσαμε την ίδρυση αυτού του πολύ σημαντικού θεσμού, πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς να το σεβαστούμε. Επίσης θα ήθελα να πω και να ξεκινήσω από αυτό σε σχέση με τον νόμο που ίδρυσε την αρχή, ότι το καθήκον εχεμήθειας είναι νομοθετημένο με βάση άρθρο αυτού του νόμου και θα πρέπει όλοι που το ψηφίσαμε να το διαβάσουμε, και η δημοσιοποίηση των όποιων πληροφοριών, είτε εγγράφων, είτε κατάθεσης δεδομένων, είτε ακόμα και μεθοδολογίας που ακολουθείται την ώρα που η αρχή κατά της διαφθοράς μελετά κάποιο παράπονο ή καταγγελία, αποτελεί ποινικό αδίκημα. Θεωρείτε ότι ο κύριος Χριστοφίδης, έτσι γιατί θέλω να κάνουμε και συζήτηση για να μην είναι ένας μακρύς μονόλογος από τον έναν και ένα μακρύς μονόλογος από τον άλλο. Θεωρείτε ότι ο κύριος Χριστοφίδης με την παρέμβασή του προχθές παρενέβη όλων αυτών που έχετε ψηφίσει, άρα έκανε ποινικό αδίκημα? Εγώ δεν θέλω να κρίνω ακριβώς πώς κάποιος μπορεί να το ερμηνεύσει. Η νομοθεσία είναι εκεί και θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και είναι γι' αυτό τον λόγο που είπαμε ότι την ώρα που εξετάζουμε τους προϋπολογισμούς μιας τέτοιας αρχής, όπως και το δικαστήριο, είναι απαράδεκτο να θέτουμε ερωτήματα και να στείλουμε λαϊκό δικαστήριο σε σχέση με συγκεκριμένες υποθέσεις. Όταν είχαμε
την αγαπητή μου Κατερίνα, τον πρόεδρο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και την πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δεν τους ρωτούσαμε για συγκεκριμένες υποθέσεις, ούτε εάν αργοπορούν, ούτε τι λένε οι μαρτυρίες. Άρα λέτε ότι έκανε τεράστιο λάθος ο κύριος Χριστοφίδης, δεν έπρεπε. Βεβαίως έκανε τεράστιο λάθος και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι η υπονόμευση και η καταστρατήγηση του ρόλου της αρχής είναι απαράδεκτη και για εμάς όλα αυτά τα οποία αφορούν συγκεκριμένες υποθέσεις που η αρχή έχει ενώπιόν της, δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για αυτές μέσα στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Κύριε Χριστοφίδη, ο λόγος τώρα είναι σε εσάς. Δεν έπρεπε να πάρετε αυτή την ευκαιρία για να ρωτήσετε το δικό σας. Έπρεπε να περιμένετε. Ή δεν έπρεπε να το κάνετε καθόλου. Αυτό καταλαβαίνω. Έτσι λέει η κυρία Τσιρίδου. Εσείς τι λέτε? Ακούστε καλά τι θα σας πω. Ακόμα ακούμε. Όχι πάντα, αλλά ακόμα ακούμε. Να το ακούσουν εκείνοι που πρέπει να το ακούσουν. Παρακαλώ. Με ξαναπήλησαν με ποινικά αδικήματα στην περίπτωση Γιαννάκη. Να το πάρουν επιτέλους απόφαση. Δεν θα μου κλείσουν το στόμα. Είτε θα το χωνέψουν, είτε θα έχουμε συνεχώς αυτές τις συζητήσεις. Δεν πρόκειται να μου κλείσουν το στόμα. Δεύτερο, όταν συζητούμε τον προϋπολογισμό του οποιοδήποτε, συζητούμε την ουσία της δουλειάς που κάνουμε. Η κυρία Τσιρίδου ήταν μπροστά όταν ερώτησα βουλευτές, ναι, των Γενικών Εισαγγελέα, γιατί αναφέρει ή αναπέμπει, συμβουλεύει τον πρόεδρο να αναφέρει ή να αναπέμπει νομοθεσίες, τις οποίες ήδη εγκατέθεσαν και του υπέδειξαν ότι είναι περιστολή των εξουσιών της Βουλής. Κανένας δεν είπε, μα γιατί εγείρεται αυτό το ζήτημα ή γιατί αφισβητείται το Γενικό Εισαγγελέα. Γιατί στην περίπτωση αυτή εξεγέρθηκε ο συναγερμός, θέλετε να το τεκμηριώσω, είναι ηλίου φαϊνότερο. Είναι πασιφανές, διότι οι καταγγελίες τους αφορούν και από μπορεί να δέρει το γάδαρο, δέρνει το σαμάρι. Τρίτον, εγώ σχολίαζα δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Πογιατζή. Και ας ακούσει ο κόσμος και την ουσία. Διότι όλα αυτά τα παίρνει γύρω-γύρω ο συναγερμός για να αποφύγει την ουσία, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Η ουσία ποια είναι? Ότι εγώ έπια κατάγγειλα τον κύριο Αναστασιάδη και την τότε ηγεσία του συναγερμού, βέβαια, οι οποίοι έπαιρναν εισφορές αβέρτα από ανθρώπους που έβηραν χρυσά διαβατήρια. Και εδώ και 27 μήνες που εκκρεμούν οι καταγγελίες, ναι, ο κύριος Πογιατζής φορτικά, δημόσια, τοποθετείται και λέει ότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν είναι υπό διερεύνηση, προκαταλαμβάνοντας τις όποιες έρευνες. Και εγώ έχω υποχρέωση αυτό το πράγμα να το σχολιάσω. Αν είχε κάποιον ο οποίος αποκάλυψε στοιχεία που δεν έπρεπε, είναι ο κύριος Πογιατζής, ο οποίος αποκάλυψε προσωπικούς διαλόγους με τους ερευνώντες λειτουργούς. Αυτά τα οποία είπα εχθές, περίπου, τα είπα πέρσι και πρόπερσι. Γιατί πέρσι και πρόπερσι δεν ένιωσε κανένας την ανάγκη να τοποθετηθεί? Τέταρτο, η διαδικασία, όλα αυτά τα οποία έλεγα, έχουν αποδειχτεί από την πραγματικότητα αν ήταν σωστά ή όχι. Η διαδικασία πριν από 4 μήνες περίπου εκατέρρευσε. Εξού και ξεκινήσαμε από την αρχή. Γιατί εκατέρρευσε? Διότι εδιορίσαν 2 συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους για να κρίνουν τώρα το τέος κυβερνών κόμμα και τον τέος πρόεδρο, επειδή οι όροι εντολής που τους έδωσαν ήταν περίπου να διαπιστώσουν αν έγινε η αγοραπολισία ή αν έγιναν εισφορές, και αυτά μου τα έχουν δώσει γραπτός. Δεν είναι δικές μου ερμηνείες. Λοιπόν, οπότε καμία ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης. Έσπευδαν να ολοκληρώσουν αυτόν το θέμα πριν καν ολοκληρωθεί η έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας. Και μπορώ να μιλώ μία ώρα, όπως το έκανα και στην κατάθεση μου στην αρχή κατά της διαφθοράς, για αυτό το ζήτημα. Καταλαβαίνω, δηλαδή, κυρία... Ναι, ελάτε.
Έρχομαι, έρχομαι, κυρία Τσιρίδου, είπαμε. Από 4 λεπτά ο καθένας έχετε. Μιλάτε από 4 λεπτά ο καθένας αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώστε, ναι. Το ζήτημα είναι το εξής. Πρέπει να απαντηθούν κάποια ερωτήματα και εμείς έχουμε θεσμική υποχρέωση να τα θέτουμε. Μάλιστα. Απλώς η κυρία Τσιρίδου αντιλαμβάνεται. Δεν πρόκειται να μας κλείσει κανένα στο στόμα, για παράδειγμα. Όχι, πρέπει. Όχι, γιατί το δεύτερο. Δεύτερο. Όχι, κύριε Χριστοφίδη μου, θα το πάρουμε ισοζυγισμένα, σωστά έτσι, και όμορφα. Έτσι. Κρατήστε το. Ευχαριστώ, κυρία Τσιρίδου, έρχομαι σε εσά. Δεν τσεκάμνω χατσίρκα, είμαι σωστή. Οπωσδήποτε, λοιπόν, επειδή ο κύριο Χριστοφίδη μιλάει για κάποιο του κλείνει το στόμα. Εννοείται ότι κανείς δεν κλείνει το στόμα και ευτυχώς στην πολιτική οι πολίτες μας κρίνουν και στην κάλπη. Γιατί αντιδράσατε τόσο πολύ όμως, κυρία Τσιρίδο μου, γιατί αντιδράσατε τόσο πολύ, ας πούμε, για ποιο λόγο? Θα σας πω, διότι πήρε τότε δικαιοσύνη εδώ και 20 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα, πέρα από, από την ιδιότητά μου ως βουλευτής, τη δικαιοσύνη με κάθε τρόπο θέλω να τη διαφυλάξω. Και το να στείλω λαϊκά δικαστήρια, είτε στην Βουλή, είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θεωρώ ότι αυτό καταστρατηγεί ακριβώς αυτό που θέλουμε, να υπηρετήσουμε τη δικαιοσύνη. Αλλά τι να περιμένει κανείς από το ΑΚΕΛ, που όταν είχαμε μία ομόφωνη απόφαση καταπέλτης όλων των δικαστών ομόφωνα του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, ότι παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Είχαν το τουπέ να βγουν στην τηλεόραση και επί μέρες να έρχονται και να αμφισβητούν την απόφαση την ομόφωνη του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Τι να αναμένει κανείς όταν το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο προμερικών ημερών εξέδωσε μία απόφαση καταπέλτης που έλεγε ότι είναι απαράδεκτο να παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας του όποιου πολίτη σε αυτή τη χώρα και εμείς δεν το σεβόμαστε. Νομίζετε ότι μας έχει ξαφνιάσει η συμπεριφορά του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Οικονομικών Προστές? Σίγουρα όχι. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και θεωρώ ότι θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη κάποιοι, είναι ότι ναι, θεωρούμε ότι ο τρόπος που συμπεριφέρεται το ΑΚΕΛ επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό που λέμε πάντα, ότι προσπαθεί να εκφοβήσει και να χειραγωγήσει τα θεσμοθετημένα όργανα αυτού του τόπου, ακόμα και τα δικαστήρια. Μάλιστα. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο, γιατί η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο έχει επίπεδο. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να ιδρύσουμε αυτή την ανεξάρτητη αρχή και μάλιστα οι διορισμοί δεν έγιναν έτσι απλά κατά το δοκούν από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά αν θυμάστε καλά, είχε γίνει γνωμοδοτικό συμβούλιο το οποίο το ΑΚΕΛ συμφώνησε και επέλεξε για να προτείνει ποιοι θα απαρτίζουν την ανεξάρτητη αρχή κατά τη διαφθορά. Ναι, και αυτό βεβαίως κριτικάρει. Ναι, και σε αυτό είχαμε κριτικές διάφορες. Όχι από το ΑΚΕΛ, από διαφόρους. Ναι. Πιστεύονται, αγαπητή μου Κατερίνα, να βγουν να το πούν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε, έστω και αν δεν είναι πια σάρικο, να διαφυλάξουμε τη δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Πρωταγωνιστήσαμε και αυτό θα πράξουμε. Ευχαριστώ και δεν πολύ. Θα αφήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Αυτό λέει ο πολιτικός πολιτισμός και αυτό λέει ο νομικός πολιτισμός. Ελάτε, κύριε Χριστοφίδη. Ζούμε δύσκολες εποχές, πέτρινα χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει. Οι γενικοί ελεγχτές ξυλώνονται. Συνδικαλιστές παραπέμπονται σε δίκη. Και βουλευτές απειλούνται με ποινικά αδικήματα. Αυτός είναι ο κόσμος της ηγεσίας του συναγερμού, δυστυχώς. Και προφανώς ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Υπάρχει μια αρχή η οποία έπρεπε να ήταν πάρα πολύ προσεκτική. Και έπρεπε να ήταν πάρα πολύ προσεκτική διότι είναι διορισμένη από τον κύριο Αναστασιάδη. Δημόσια επέλεξαν, φανταστείτε τώρα να πηγαίνετε εσείς να κάνετε αγωγή σε ένα δικαστήριο σε κάποιον και την πρώτη μέρα της δίκης να βγαίνει ο δικαστής και να σας λέει ωραία, ευχαριστώ για την διαδικασία, αλλά σας λέω ότι ο κατηγορούμενος δεν είναι υπό διερεύνηση. Τι θα κάνετε εσείς δηλαδή? Δεν να κάτσετε να περιμένετε, για βλάκες ψάχνουν. Mm-hmm. Να περιμένω τι? Είναι επιφύδηση του Αγίου Πνεύματος. Θα μπορούσατε να το κάνετε με άλλο τρόπο, κύριε Χριστοφίδη. Και αυτό το πράγμα το έχει κάνει αλλεπάλληλες φορές δημόσια. Ρώτησα προχτές, δεν πήρα καμιά απάντηση. Λες ότι δεν εμπλέκεται γιατί δεν ψηφίζει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το απάντησε το πόρισμα Νικολάτου.
Λες ότι δεν είναι πλέον ιδιοκτήτης του δικηγορικού του γραφείου. Καλά, όταν εξυπηρετείς στενά συγγενικά σου πρόσωπα, δεν υπάρχει διαφθορά. Καμία απάντηση. Ο συναγερμός δεν συζητά την ουσία του ζητήματος, διότι δεν του συμφέρει. Λοιπόν, δεν θα μας κλείσουν το στόμα, δεν θα κάτσουμε να παρακολουθούμε τη βαριχημονιά της διαφθοράς να διαδέχεται η σκοτεινιά της συγκάλυψης σε αυτόν τον τόπο. Θα μιλήσουμε, θα ρωτήσουμε, θα γύρουμε ζητήματα όπως είχαμε την τόλμη να πάμε ξεκάθαρα και με στοιχεία να υποβάλουμε καταγγελίες. Μάλιστα. Και αν δεν αρέσει αυτό το πράγμα στην Ανίτα Αντιδημητρίου και την υπόλοιπη ηγεσία του συναγερμού, οι οποίοι το μόνο που κάνουν εδώ και πολλά χρόνια είναι να καλύπτουν τον κύριο Αναστασιάδη, είναι πρόβλημα τους. Είναι δικό τους πρόβλημα. Ευχαριστώ. Το δικό μας το στόμα δεν πρόκειται να το ράψει κανένας. Θέλουν να κινήσουν ποινικές διαδικασίες, όπως έκαναν με τον Γενικό Ελεγχτή, με συνδικαλιστές και άλλους. Ας το κάνουν. Ευχαριστώ παγιά και τους δύο. Τεχνικό σκηνό. Εμάς ευχαριστώ το στόμα πολύ. Δεν πρόκειται να μας το κλείσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε και πιο μετά, γιατί σας θέλω και για άλλα, κυρία Τσιρίδου και κύριε Χριστοφίδη. Αλλά θα τα πούμε μετά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.